χώρο του εμπορίου αναδεικνύεται άλλη μια φορά ότι ενώ η βάση της κοινωνίας μας από όλη μια φορά ήταν απροετοίμαστη και άοπλη προς σε μια τέτοια απειλή, εργοδοσία, μεγαλοδοσία και κυβέρνηση ήταν έτοιμη από καιρό, με το βάθος της κατάλληλης στο χέρι τους εργαζόμενους που έχουν εκκληθεί να σηκώσουν το μεγάλο βάρος αυτής της σημερινής κρίσης. Εργαζόμενοι έχουν καταστήματα, εμπορικά κέντρα, είναι με την ανασφάλεια η μάχη με μισθό και δουλειά τον επόμενο μήνα. Ή φυλάζουν στον αέρα τον ενεργό προγραμματισμό και αντιλήφθουν τα σχολικά με αναγκαστικές, αν αποδοχώνει κανονικές άδειες. Στον άλλο πλάνο του εμπορίου, στα σούπερ μάρκετ, αυτή τη στιγμή που σηκώνει το μεγάλο βάρος αυτής της κατάστασης, έχουμε ανάπτυξη ή ακύρωση αδειών που είχαν κανονιστεί εδώ και μήνες. Ακύρωση ρεπό, ξεκύρωμα το 8 ώρες απάνω, ξεπερνώντας τις 10-12 ώρες δουλειάς, προβατώς σε χώρους των αποδικών και των ελοσίστων. Εργαζόμενοι οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν χιλιάδες εργαζόμενους κάθε μέρα. Εργαζόμενοι οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν έναν νόμο εργασίας που κανονικά θα έγινε σε ένα μήνα μέσα σε λίγες ημέρες. Εργαζόμενοι που εάν πληκτώσουν από τον κορονοϊό ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, έτσι όπως πάμε σήμερα θα πληκτώσουν την υπερκόπηση, δημιουργώντας τη βάση για μια μετέπειτα ασθένεια. Κάθε μέρα στον χώρο του σούπερ μάρκετ πλέον είναι Σάββατο. Η δουλειά είναι απόλυτη και τα ίδια υποστελεχόμενα καταστήματα καλούνται να ανταπεξέλθουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τα μέρη κοινής και ασφάλειας ούτως ή άλλως ήταν περιττή, αυτή τη στιγμή διωγγώνονται. Από την άλλη όμως διωγγώνεται και η ρευστοποίηση της μεγαλοεργοδοσίας, ξεπουλώντας ό,τι έχει και δεν έχει, πιάνοντας τρελούς τσίρους και από την άλλη ξεκυλώνεται και η επίθεσή της απέναντι στον εργαζόμενο. Ο Σύλλογος Εμπορικών Αθήνας, μαζί με τις επιτροπές αγώνα που έχει σε κάθε μεγάλη αλυσίδα, έχει προχωρήσει παρεμβάσεις τόσο στις διοικήσεις των αλυσίδων, όσο και σε επίπεδο καταστήματος. Ήδη έχουμε το πρώτο κλείσιμο μεγάλου εμπορικού κέντρου. Θα πρέπει με ευθύνη της πολιτείας να εξασφαλιστούν τα εισοδήματα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο οικογενειακός προγραμματισμός που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα. Η εργοδοσία θα πρέπει να παρέχει ατομικά μέτρα προστασίας. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή με το σωματείο τους. Να έρθουν σε επαφή με τον συνδικαλιστή που εμπιστεύονται στον χώρο της δουλειάς τους και από κοινού να αντιμετωπίσουμε και αυτή μια κρίση.